Λοιπόν, πες μας κάποια πράγματα για σένα, Αγγελική μου, γιατί, okay, εμείς οι γυροφάνς σε ξέρουμε και εμείς που σε έχουμε ψάξει σε ξέρουμε, αλλά οι υπόλοιποι ίσως δεν σε ξέρουν τόσο πολύ. Πες μας μερικά πράγματα. Ποια είναι η Αγγελική Βρανά? Λοιπόν, καταρχάς, ναι, είμαι η Αγγελική, είμαι 22 χρονών. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Μένω στον Εύωσμο, αλλά γεννήθηκα σε Κιές. Γιατί σε έψαξα και είδα ότι... Και συντοπίτησα, εκτός από Θεσσαλονικιά, και συντοπίτησα. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική από τα 11 μου. Ξεκίνησα να γράφω τα δικά μου κομμάτια και κάπως να τα μελοποιώ στο μυαλό μου. Έγραφα μελωδίες για τους στίχους περισσότερο. Και μετά στα 14 μου ξεκίνησα, πήγα στο Δίο Νικόπολης και έκανα 6 χρόνια φωνητικής, έκανα θεωρία μουσικής, έκανα και αρμονία, ένα χρόνο κιθάρα, γενικά το ψάξα πάρα πολύ. Και στα 18 μου πήγα, σπούδασα μουσική τεχνολογία, το EEC Delta. Και τώρα σύντομα θα πάρω και το πτυχίο μου, Παύλα, βεβαίως, τελειώνω την πρακτική μου και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Το καλό! Με το καλό, μπράβο, μπράβο. Για 22 χρονών είσαι πάρα πολύ μικρή, αλλά έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό μετράει πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό και μπράβο σου, γιατί το βιογραφικό σου είναι πολύ πλούσιο, θεωρώ. Ευχαριστώ. Το ψάχνω, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο. Και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει. Νομίζω ότι κάθε μουσικός δεν επαναπαύεται ποτέ. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν. Και έτσι είναι, πραγματικά, και έτσι θα έπρεπε. Σωστό, πολύ σωστό. Και η σχέση σου με την Eurovision ποια είναι? Γιατί επέλεξες φέτος να καταθέσεις πρόταση στην ΕΡΤ? Λοιπόν, με την Eurovision έχω μία σχέση από πολύ μικρή. Θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου πάντα να βλέπω με την οικογένειά μου να τρώμε και να βλέπουμε Eurovision με popcorn. Το popcorn είναι πάντα. Από εκεί και πέρα, πάντα φτιάχναμε δύο δεκάδες. Η μία δεκάδα ήταν η δεκάδα που θα θέλαμε να βγει, και η άλλη δεκάδα ήταν αυτή που πιστεύαμε θα βγει. Και να πω ότι στη δεκάδα μου έβρισκα πάντα τον πρώτο, αλλά με τον δεύτερο είχα μεγάλη απόκληση. Εγώ, τον δεύτερο που έβαζα εγώ, έβγαινε 13ος, 14ος. Η δεκάδα που φτιάχνατε ήταν από όλα τα τραγούδια της Eurovision ή μόνο του τελικού? Ενώ η δική σας η δεκάδα, η προσωπική. Κάναμε, όταν ήταν για τους προημιτελικούς, γενικά λέγαμε απλά ποιοι θα περάσουν, δεν βάζαμε σειρά. Okay, οπότε μετά η δεκάδα ήταν ξεκάθαρα για τον τελικό. Ωραία. Και γιατί αποφάσισα φέτος? Φέτος δεν ήταν αρχικά στο πλάνο μου, ήξερα ότι πάντα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν ήξερα πότε θα το έκανα. Και ο Νίκος Αντωνιάδης από τη δισκογραφική μου, μου πρότεινε, επειδή είχαμε ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, ένα δικό μου κομμάτι, και αρχίσαμε να το δουλεύουμε και μου λέει γιατί να μην το στείλουμε και να δούμε, θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε τη δικιά μας προσπάθεια. Και μου λέει, σου αφήνω 10 λεπτά να το σκεφτείς. Στα 5 λεπτά είχα ήδη απαντήσει ότι φυσικά και θέλω να το δοκιμάσω, γιατί είναι ένα όνειρο ζωής. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είσαι μια typical Eurofan δηλαδή, θα σε έλεγε κανείς. Ναι. Ξέρω σχεδόν τα πάντα, σχεδόν. Ωραία, δεν λέω τα ωραία. Πάντα. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πηγαίνεις, δηλαδή, καλώς εγώ των πραγμάτων, αν ταξιδέψεις εσύ στο Liverpool, θα ξέρεις και από την ιστορία της Eurovision και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς, Liverpool λατρεύω γιατί είναι η ιστορία των Beatles εκεί πέρα. Και... δηλαδή... Θα ξέρεις ότι στο λιμάνι, εκεί κοντά, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άγαλμα των Beatles. Αλήθεια. Όπου, ναι, έχω πάει στο Liverpool, πήγα πριν από ένα χρόνο και κάτι. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άγαλμα, το οποίο φαίνεται στην ουσία σαν να περπατάνε οι Beatles, ας πούμε, στον δρόμο. Και είναι πάρα πολύ Abbey Road. Ναι, νομίζω ναι, έτσι λέγεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι ό,τι πρέπει για φωτογραφίες, είναι ό,τι πρέπει για μέρος για να κάνεις, τι να σου πω, βίντεο, TikTok, ό,τι θέλεις, πραγματικά. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ωραία, πες μας όμως και κάποια πράγματα για το τραγούδι σου. Για να ξέρουμε, ας πούμε, προφανώς ξέρω ότι δεν μπορείς ούτε το τίτλο να μας πεις, ούτε λίγο να μας τραγουδήσεις. Τα ξέρω αυτά, δυστυχώς, και πολύ στεναχωριέμαι. Αλλά πες μας έστω, από πού πήρες την επιρροή, γιατί πιστεύεις ότι είναι αυτό το τραγούδι που πρέπει να πάει στη Eurovision? Είναι ένα τραγούδι που έγραψα στα 16 μου και είναι ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ προσωπικό κομμάτι.
Και έχει ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη θεματολογία, η οποία αν και τη βλέπουμε καθημερινά τριγύρω μας και πολλοί από εμάς το έχουμε βιώσει, γενικά αποφασίζουμε να μην μιλάμε και πάρα πολύ γι' αυτό. Και ουσιαστικά με το κομμάτι μου θέλω να δείξω ένα διαφορετικό, μια διαφορετική είδους αγάπη. Μιλάει για την αγάπη, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι της αγάπης. Και θα ήθελα... Είναι έτσι συναισθηματικό δηλαδή. Ναι, ναι, είναι. Πάρα πολύ είναι. Ωραία. Και γιατί πιστεύεις ότι είναι αυτό που πρέπει να πάει στη διαγωνισμό? Επειδή είναι δικό σου, επειδή πιστεύεις ότι ο στίχος θα κάνει τη διαφορά, επειδή η μουσική θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σύγχρονη? Τι πιστεύεις, για ποιο λόγο? Είναι μια δυναμική μπαλάντα γενικά, η οποία είναι πολύ ορχιστική και ο Νίκος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το κομμάτι, πραγματικά. Και γενικά, όταν το έγραφα, το είχα γράψει με μια απλή κιθάρα. Και έτσι όπως διαμορφώθηκε, δηλαδή, είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που έχει εκεί και χαίρομαι πάρα πολύ, δεν ξέρω. Είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και είμαι σίγουρη πως όταν το ακούσουμε, θα μας αρέσει πάρα πολύ όλους, πραγματικά. Ωραία, έχουμε τραγούδι, έχουμε την τραγουδίστρια, έχουμε βίντεο κλιπ, έχουμε ομάδα να μας πλαισιώσει στο Liverpool. Τα έχουμε σκεφτεί αυτά τουλάχιστον για το μέλλον? Ή ακόμα είσαι λίγο στην ονειροπόληση, τι ωραία και μακάρι να πάω εγώ κτλ. Υπάρχουν δύο σενάρια τα οποία δουλεύουμε. Απλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την επιλογή και μετά να πραγματοποιήσουμε κάποιο από τα δύο σενάρια. Ουσιαστικά το ένα σενάριο σε περίπτωση που επιλεγεί θα ήθελα να έχει πιο πολύ εξωτερικά πλάνα για να δείξουμε περισσότερο την ομορφιά της Ελλάδας και να είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Τώρα για την κάστρα. Να τραβήξεις βίντεο στα κάστρα. Τι ωραία. Πολλά... Έχω και ένα σπότ εκεί πέρα παρεπιπτόντως. Το οποίο, ναι, είναι το... Δεν θα μας το πεις εδώ, αυτό θα μου το πεις κρυφά. Να το ξέρω. Εννοείται. Εγώ. Και τα Χριστούγεννα όταν θα γυρίσω στην Ελλάδα θα πάμε μαζί. Εννοείται, ανυπομονώ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άρα δηλαδή το έχετε το πλάνο. Είσαι ναι, δηλαδή εντάξει. Και την ομάδα που θα σε πλαισιώσει, θέλεις να εμφανιστείς μόνη σου στη σκηνή, θέλεις να έχεις άτομα γύρω σου κτλ. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει, ας πούμε, έχεις οπτικοποιήσει, ας πούμε, το performance σου στην σκηνή της Eurovision, τουλάχιστον στο μυαλό σου. Ναι, θα ήθελα να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πάνω, είναι η αλήθεια. Και για το πλάνο, γενικά και τα ονόματα, δεν μου έχουν πει τίποτα. Ξέρω ότι έχω ομάδα, αλλά δεν μου έχουν πει τίποτα γιατί ξέρουν ότι τα μαρτυρά όλα. Εντάξει. Μ' αφήνουν έτσι. Δεν πειράζει. Καμιά φορά αυτό είναι και καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Λίγο αυτή η άγνοια που μπορεί να έχουμε, μπορεί να μας κάνει και καλό. Γιατί ακόμα είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, ακόμα είμαστε στην κατάθεση των τραγουδιών. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα, μπορεί αν από τώρα μάθεις την ομάδα, δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό θα κάνει. Οπότε καλύτερα. Άστο λίγο, περίμενε, χαλάρωσε, κάνε τα επόμενά σου βήματα. Και όταν με το καλό έρθει το πολυπόθητο νέο από την ΕΡΤ, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω. Κι εγώ η αλήθεια είναι ότι ρωτάω, δεν μου λένε, αλλά έχω πάψει να ρωτάω. Λέω, οκ. Δεν έχω πάψει να ρωτάω. Πολύ ωραία, νομίζω καλύτερα. Καλύτερα. Πες μου λίγο όμως, μου είπες ότι από μικρή βλέπεις Eurovision με τους δικούς σου ανθρώπους, με τους φίλους σου. Τα popcorn είναι το βασικό στοιχείο αυτής της βραδιάς. Εσύ όμως πόσο πολύ θέλεις να βρεθείς στη σκηνή αυτή, τι θα αντάλλαζες, ας πούμε, για να πας στη Eurovision? Θέλω πάρα πολύ. Όπως είπα, είναι ένα όνειρο από μικρή. Πραγματικά, μόνο που έχω κάνει αυτό το βήμα για μένα είναι όνειρο ζωής, πραγματικά. Τι θα αντάλλαζα? Δεν θα αντάλλαζα τη γάτα μου μόνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, νομίζω θα θυσίαζα τον ελεύθερο μου χρόνο. Ό,τι ελεύθερο χρόνο έχω, θα τον έδινα για να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για το έργο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και για μένα είναι πολύ προσωπικό και θα ήθελα να δώσω τα πάντα. Λοιπόν, Αγγελική μου, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά στο διαγωνισμό. Έχουμε δει δύο δεκάδες απανωτές, με τη Στεφανία και την Αμάντα, και δύο κορίτσια τα οποία ηλικιακά είστε στην ίδια γενιά, θα έλεγε κανείς. Αυτό σου δίνει κάποιο βάρος, ας πούμε. Σε κάνει να αισθάνεσαι
λίγο μια υποχρέωση, ας πούμε, ότι ξέρεις πρέπει να τα πάω καλά στο διαγωνισμό σε περίπτωση που επιλεγώ εγώ, ή το βλέπεις λίγο πιο σε έμπνευση ως τι ωραία, ας πούμε, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά και αν δεν γίνει δεν πειράζει, είναι απλά μια εμπειρία? Βάρος δεν θα το έλεγα ακριβώς. Γενικά είναι λίγο και τα δύο, δηλαδή και εύχομαι και γενικότερα θεωρώ ότι το ότι ήταν τόσο καλές σου δίνει ένα κίνητρο να δουλέψεις ακόμα παραπάνω. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι εφόσον ήταν τόσο καλές, θα ήθελα και η δικιά μου απόδοση στην περίπτωση που περάσω να ήταν κάτι αντίστοιχο. Δεν θα ήθελα να κατεβεί η ποιότητα της Eurovision της Ελλάδας. Οπότε, δηλαδή πιο πολύ στο ποιοτικό του κομμάτι και όχι τόσο στο κομμάτι της υποχρέωσης, ας πούμε. Γιατί είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια μια δεκάδα από το 2013 μέχρι και το 2021 που η Στεφανία βγήκε δέκατη. Ήταν 8 χρόνια. Και με δύο εγώ δηλαδή όταν βγήκαμε στη δεκάδα εγώ έκλαιγα. Δεν το κρύβω. Έκλαιγα, είχα πάρει όλους μου τους φίλους τηλέφωνο, είχα πάρει τους γονείς μου, τους έλεγα βγήκαμε στη δεκάδα και μου λέγανε φίλοι μου, α, μπράβο, σήμερα ήταν ο τελικός. Ωραία. Έχω δώσει όλους μου τους φίλους. Και εγώ έχω τέτοιους φίλους και είναι πολύ, πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Αλλά το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Πραγματικά είναι, το σκέφτεσαι όμως πολύ ωραία. Δηλαδή το να σκέφτεσαι την ποιότητα των κομματιών σε κάνει και σε ένα, δεν θα το έλεγα καλύτερη μουσικό, αλλά νομίζω πιο conscious. Έχεις μια συνέστηση, ας πούμε, του τι συμβαίνει, του τι γίνεται. Και είναι αυτό είναι προς τη μήνυ σου. Ευχαριστώ. Και επειδή τα λέμε τώρα και για τη μουσική, μας είπες ότι θα πάρεις και το πτυχίο σου όπου να είναι, τη βεβαίωσή σου κτλ. Εσύ τώρα ως μουσικός, πώς βλέπεις το ότι δεν υπάρχει ορχήστρα στη Eurovision πλέον και πώς βλέπεις και την ύπαρξη των προηχογραφημένων φωνητικών από το 2021 και μετά. Αυτά πώς σου φαίνονται σαν concepts, ας πούμε. Η ορχήστρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, είναι η αλήθεια, γιατί για τις δύο προτάσεις που έχει κάνει η JDA Production είναι και τα δύο ορχηστικά κομμάτια και είναι ένα τεράστιο, πλήγμα, γιατί θα μπορούσε να έχει ένα φαντασμαγορικό αποτέλεσμα και ακουστικά και οπτικά, άμα υπήρχε ορχήστρα. Όσο για τα φωνητικά, δεν μπορώ να πω ότι στεναχωριέμαι, για ένα λόγο. Είμαι μεγάλη λάτρης των φωνητικών. Γενικότερα, άμα ρωτήσεις και τον Νίκο, θα σου πει ότι σε κάθε κομμάτι μου είναι τουλάχιστον 4-5 φωνές. Και αυτό με το ζόρι. Δηλαδή, θέλω να βάλω και παραπάνω. Και θεωρώ ότι γενικά τα δεύτερα φωνητικά θεωρώ μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία και πάρα πολύ ιδιαίτερη, γιατί μπορείς ένα απλό κομμάτι να το πάρεις και να το κάνεις αριστούργημα. Με μία φωνή μόνο. Δηλαδή να έχεις μία φωνή και να βάλεις πόσα φωνητικά χωρίς κανένα όργανο, είναι εκπληκτικό το τι αποτέλεσμα μπορεί να βγει. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ καλό το ότι μπορώ να χορευτώ τις δικές μου φωνές, γιατί μου αρέσει η διαδικασία να κάθομαι να ψάχνω. Εδώ πέρα τι θα μπορούσα να κάνω, να ανέβω, να κατέβω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι τέλειο ότι μπορώ να κάτσω να χορευτώ τα δικά μου φωνητικά και να είναι παραπάνω από 6, αν με αφήσει η δισκογραφική μου. Δηλαδή, και ένα όριο. Αν εσύ αυτή τη στιγμή επιλεγείς, τα φωνητικά τα οποία θα ηχογραφήσεις θα είναι στην ουσία η δική σου η φωνή πάνω στη φωνή τη βασική που θα τραγουδάει, που θα είναι πάλι η δική σου η φωνή. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εγώ, ας πούμε, αυτό το ψηφίζω. Μ' αρέσει πολύ σαν ιδέα. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί συνήθως τα προηχογραφημένα φωνητικά στη Eurovision, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, που okay, έχω κι εγώ 5 βασικές γνώσεις μουσικής, αλλά τα προηχογραφημένα φωνητικά ήταν εκείνα τα οποία προέρχονταν από το CD, από το single που είχαν ηχογραφήσει οι καλλιτέχνες και ήταν κάποιες φορές δεν κολλούσαν κιόλας. Αν μπορώ να το πω έτσι. Γιατί ήταν εκτός τόνου ο τραγουδιστής στο live, ακούγονταν πολύ πιο δυνατά και δεν υπήρχε κάποια αρμονία. Δεν μπορούσες δηλαδή να καταλάβεις ποιος τραγουδούσε, τι γινόταν. Αλλά έτσι όπως το θέτεις εσύ, και επειδή εσύ θα είσαι εκείνη η οποία θα ηχογραφήσεις τη φωνή σου, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστή. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω το ξέρουν οι περισσότεροι. Δεν υπάρχει καμία φωνή πιο ιδανική από τη δική σου για δεύτερα φωνητικά, γιατί έχεις την ίδια χρειά με τον εαυτό σου. Σωστό. Οπότε... πραγματικά. Οπότε γενικά είναι η φωνή που ταιριάζει καλύτερα. Δηλαδή, οι δικές μας φωνές δεν θα βρεις ποτέ καλύτερο ζευγάρι από την ίδια σου φωνή. Οπότε. Και είναι ένας ακόμα λόγος.
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Για πες μου τώρα όμως, ποιο τραγούδι της Eurovision θα ήθελες να ερμηνεύσεις και για ποιο λόγο. Από όποια Eurovision θέλεις, είναι νικητήριο, είναι δεύτερο, είναι τελευταίο, είναι του ημιτελικού, είναι του τελικού, είναι ελληνικό, είναι ξένο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου και θα ήθελες να το ερμηνεύσεις και για ποιο λόγο. Μπορώ να πω δύο. Πες μου δύο, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Το ένα είναι τη Σελίνα Μπον και τη Sting Rasta, το Goodbye to You Yesterday. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι που λατρεύω πάρα πάρα πολύ και έχω δεθεί συναισθηματικά με αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το πρώτο κομμάτι που ψήφισα το 2015 και ακόμα στεναχωριέμαι που βγήκε 7ο. Πραγματικά ακόμα δεν το πιστεύω. Ήταν δύσκολη και χρονιά πολύ. Το 2015. Να ναι, τα λέμε για να αυτά. Μπορεί. Εντάξει, ήτανε. Αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο μου έχει μείνει και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μου αρέσει πάρα πολύ στους στίχους το πόσο ακριβές είναι και πόσο όμορφες εικόνες κάνει, γιατί ουσιαστικά σου περιγράφει ακριβώς τη σκηνή. Σου λέει για το σκύλο, bla bla bla. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σου περνάει πάρα πολλά συναισθήματα. Τέλεια! Και είναι και δύσκολο φωνητικά στο ρεφρέν, ας πούμε, οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το δεύτερο είναι το Arcade, φυσικά. Μάλιστα! Γιατί είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ συναισθηματικό και πραγματικά όταν το ακούς και το τραγουδάς σε κάνει να θες να πέφτεις στα πατώματα. Δηλαδή ακόμα και να είσαι τέλεια δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου περάσει το συνέστημα. Και είναι πολύ ιδιαίτερο. Άρα εγώ δηλαδή τώρα να μην σου πω ότι εγώ το Σάββατο θα είμαι στη συναυλία του Duncan Lawrence. Μη μου το πεις. Δεν σου το λέω. Μη μου το πεις. Δεν πειράζει, θα σου στείλω βίντεο. Θα δεις τα story στο Instagram, θα σου στείλω και βίντεο. Και θα διαβάσεις και το άρθρο που θα γράψουμε, γιατί θα πάω και θα γράψουμε και άρθρο στον ΟΚΑΕ για την εμπειρία μας στη συναυλία και θα ανεβάσουμε και βίντεο και στο YouTube και όλα, οπότε θα έχεις αποκλειστικό υλικό από τη συναυλία. Θα είναι σαν να είσαι εκεί. Μη σε ανησυχεί καθόλου. Ανυπομονώ πάρα πολύ και να περάσεις υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ. Στην επόμενη συναυλία να πάω μαζί. Στην επόμενη συναυλία, όταν είναι, θα σε πάρω ένα τηλέφωνο και θα σου πω: έλα, Αγγελική μου, πάρε μια πτήση για Βρυξέλλες και έλα να πάμε στην συναυλία του Duncan. Βεβαίως. Γιατί όχι. Εγώ το αγοράζω αυτό, μου αρέσει. Ναι. Όχι, γενικά είμαι διατεθειμένη να πάω οπουδήποτε. Τώρα, φέτος πήγα Τσεχία για τους Arctic Monkeys. Μόνιμα. Είσαι γερμανό του Arctic Monkeys. Είναι. Η Τσεχία όμως είναι εξαιρετική χώρα. Δεν μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραία. Και η Πράγα είναι μούρλια. Εξαιρετική. Πράγα ήμουν και ήταν υπέροχο. Τέλεια. Ήταν η πρώτη χώρα που επισκέφθηκα στο εξωτερικό όταν πήγα. Πρώτη φορά με την μητέρα μου. Πάρα πολύ. Καλή. Ναι, ήταν η πρώτη πόλη, πρώτη χώρα. Και για πες μου, τελευταία ερώτηση που έχω για σένα σήμερα. Με ποιον Eurostar εκτός του Duncan Lawrence, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα ήθελες να συνεργαστείς και με τον Duncan Lawrence, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς και γιατί. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του Daddy Freyer και το όλο awkwardness το οποίο έβγαλε ήταν πραγματικά υπέροχο. Το θεωρώ ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη και φωνητικά και παρουσία και τα πάντα και παρόλο που δεν είναι ένα στυλ που γενικά τραγουδάω θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω και να το δοκιμάσω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι εκπληκτικός για μένα και τα αυτιά μου. Έτσι ότι είναι πάρα πολύ ψηλός. Είναι 2 μέτρα και 7 εκατοστά, έχω την εντύπωση. Ναι, και εγώ όταν το διάβασα έπαθα σοκ. Γιατί με την αδερφή μου είχαμε πάθει. Μας άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε ψηφίσει τον Daddy Freyer και μας είχε αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Άρα ο Daddy Freyer, μάλιστα. Μ' αρέσει η απάντηση. Δεν βάζω τον Duncan Lawrence μέσα, γιατί και με αυτόν σίγουρα θα ήθελες, φαντάζομαι. Ναι, ήταν, η αλήθεια είναι σε αυτή την ερώτηση. Τώρα σκεφτόμουν, λέω, είναι τόσο πολύ που θέλω να συνεργαστώ. Προσπαθούσα να κάνω το μυαλό μου να σκεφτεί ένα άτομο μόνο. Γιατί είναι τόσο πολύ που θα ήθελα να συνεργαστώ. Ο Daddy είναι ένας από τους πολλούς, αυτό θα λες. Ναι. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το χρόνο που διέθεσες και πραγματικά και για όλη αυτή την καλή διάθεση. Κάποιες ευχές μόνο να μας δώσεις σε όλους τους fans του Guy Chris που θα δουν αυτή τη συνέντευξη και θα χαρούν πάρα πολύ που θα σε γνωρίσουν έστω και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη που δείχνουν και γενικά και σε νέους καλλιτέχνες. Και να εύχομαι και ελπίζω να τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε κάποια από τα party του Guy.
Και ανυπομονώ πάρα πολύ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Πραγματικά πολύ καλή επιτυχία. Πολύ. Εύχομαι το τραγούδι να το ακούσουμε όσο πιο αργά γίνεται. Και πραγματικά, επειδή αυτό θα είναι ένα ξεκίνημα απλά για σένα, εύχομαι τα καλύτερα. Και είμαι σίγουρη ότι θα διαπρέψεις στο μέλλον και θα έχουμε να λέμε ότι έχεις μια αγγελική φωνή όπως είναι για το όνομά σου. Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι και να προσέχεις. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Φιλιά πολλά. Τσάω.